Θεό ημών πάντοτε, Αγία ηκείς πιστεώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και δόξα σε. Βασιλέφωρο άνοια παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω της ευρώς των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέγης κίνος ειρηνή, και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόκους τους αλείς αναδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και διαυτό ηνικουμένης αγιμέσας οι άνθρωπε δόξασι. Δόξα και Πάτρε Χριστό το Θεό, μας κατηξίωσε και φτάσαμε εις την πέμπτην εβδομάδα αισίως, που αυτό είναι και η πίστη μας και η ελπίδα μας ότι θα συνεχίσει η προνοιά του και η στοργή του μέχρι να τελειώσουμε τις ημέρες της Αγωστής και να προσκυνήσουμε την Αγία του Ανάσταση. Αμήν. Ένα σχόλιο τώρα θα αναφέρω έτσι, που αυτό αναλύει των πραγματικών μας προορισμών, αλλά μας γεννάει και το βέβαιο και το θετικό θάρρος της επιτυχίας μας. Όταν λέει ο Κύριος μας τώρα, με ένα είδος προστακτικό, γίνεστε Άγιοι ότι εγώ Άγιος είμαι. Και ερμηνεύουμε τώρα. Τώρα πώς το γίνεστε Άγιοι και εγώ Άγιος είμαι. Τι νόημα έχει τώρα τούτο αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι με τη συγκατάβαση του Θεού Λόγου θα επιτευχθεί η σωτηρία μας. Και άρα θα σωθούμε, δεν θα χαθούμε. Ερμηνεύοντας λοιπόν η παναγάπη του Θεού και Πατρός, το νόημα της Θείας Κενώσεως και της Αποκαλύψεως, έρχεται να μας πληροφορήσει τώρα και μας λέει μην μένετε στη μικρότητα, στο ότι απλώς θα σωθείτε και δεν θα κολαστείτε. Αυτό είναι η αποκάλυψη, ότι θέλει να γίνουμε όπως είναι αυτός. Άρα το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι, όπως είπα, η απαλλαγή μας από την κρίση και την κόλαση, ούτε η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε ένα ευδαιμονέστερο, αλλά είναι η οντολογική και η υποστατική ενότηση μας με τον ίδιο τον Θεό, που θα αποκτήσουμε με πληροφορία την θεοειδία μας και να φτάσουμε στο κατοικό ανακοιομείωση. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν λέει σήμερα μας προκαλεί και μας λέει γίνεστε Άγιοι ότι εγώ είμαι, Άγιος είμαι, άρα πρέπει να γίνουμε σαν και αυτόν, αφού θέλει να είμαστε μαζί του. Άρα λοιπόν το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι απλώς, όπως είπα, αλλά είναι η επιστροφή μας στους πατρούς κόλπους. Και αυτό θα το επιτύχουμε με έναν λόγο παραπάνω, την αχιστία την πνευματική για τη σάρκωση του Υιού του Θεού και Λόγου. Βλέπεις με τι μυστηριώδη τρόπο έκαμε την ανάπαυση και την επιστροφή. Είναι το ίδιος άνθρωπος, φοράει τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο που κατασκεύασε ιδιοχείρος και πλανήθηκε και εξέπεσε, έρχεται και τον φοράει τον ίδιο τον άνθρωπο, τον αναπλάθει τον ίδιο τον άνθρωπο. Ενώνεται με τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί ο θεανθρωπισμός αυτό είναι. Και τώρα μας αποκαλύψει ότι θα είμαστε μαζί του. Όταν λέει γίνεστε Άγιοι ότι εγώ Άγιος είμαι. Άρα εφόσον θα πάμε μαζί του, αν δεν είμαστε Άγιοι δεν θα πάμε. Αλλά αφού αυτός θέλει να πάμε, θέλω όπου να είμαι εγώ ή να όσοι και αυτοί. Άρα λοιπόν το θέμα τούτο ξυπνάει μπροστά μας και τον προορισμό μας και την καθηκοντολογία μας, αλλά και την ελπίδα μας και την χαρά μας. Τώρα λοιπόν αυτό για να γίνει χρειάζεται πρακτική ενέργεια. Βέβαια
αυτό θα το τελειοποιήσει η Θεία Χάρις. Δεν είναι ανθρώπινο πράγμα αυτό. Όμως επειδή εμείς μετά την πτώση είναι πάθαμε διαστροφή και επομένως είμεθα υπό το νόημα της επιρροής και δουλεύει μέσα μας εικόνες του παλαιού ανθρώπου, αυτά όλα πρέπει να φύγουν. Διότι εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου κυσερεύσεται. Πώς θα γίνουμε Άγιοι όταν μέσα μας λειτουργεί ο παλαιός άνθρωπος? Ακριβώς τώρα αυτό είναι τούτο που πρέπει να μας συγκινεί. Τούτη λέξη πρέπει να παραμείνει ενώπιον μας συνέχεια. Μας φωνάζει τώρα ο ουράνιος μας πατέρας, ο πραγματικός μας πατέρας, που θυσίασε το κέντρο της Παναγάπης του για τη δική μας, όχι σωτηρία, για τη δική μας επιστροφή στους πατρώους κόλπους της Θεοειδίας. Λοιπόν, τώρα είναι η πρακτική μορφή και ειδικά σε εμάς τους μοναχούς που μας εξέλεξε η χάρη του και μας ήλκησε και μας έφερε στον τρόπο αυτό, είναι το καθήκον μας πλέον. Το απόλυτο μας καθήκον είναι τούτο ακριβώς, στο να γίνουμε καθαρή την καρδία και έτσι τότε θα πάμε εκεί που μας υπόσχεται ο Χριστός μας, ο Θεός μας, που λέει γίνεστε Άγιοι ότι εγώ Άγιος είμαι. Άρα πρέπει να γίνουμε. Για να το πει δεν λέει ψέματα ούτε υπερβολές. Η θεοπρεπής παντελειώτης δεν έχει μέσα ελάττωμα ή μείωση. Για να το λέει απαιτητικά γίνεστε Άγιοι, άρα σημαίνει ότι μπορούμε. Όχι μόνο μπορούμε, αυτός είναι ο προορισμός μας. Αυτός είναι. Ότι εφόσον εγώ είμαι Άγιος και εφόσον θα είμαστε μαζί και δεν δεχόμαι μόνος μου, σας θέλω μαζί μου. Εάν δεν είστε Άγιοι όμως πώς θα γίνει αυτό? Τώρα λοιπόν απόκειται η πρακτική μορφή, πώς θα το πετύχουμε αυτό? Η πρακτική μορφή βέβαια είναι η μετάνοια, η περιεκτική μετάνοια. Αλλά εμείς οι μοναχοί έχουμε και λεπτομέρεια και λεπτολογία. Καταλαβαίνεις, όχι την αοριστία του ότι τροποντινά μετανοούμε. Ένα ζητούμε συγγνώμη. Ξομολογούμε θα κιόλας. Κάνουμε και λίγη προσευχή. Και τούτα είναι απαραίτητα φυσικά. Αλλά εμείς δεν στεκόμεθα σε αυτά οι μοναχοί. Όχι. Εμείς θέλουμε με το εργαλείο της μετανοίας να ανακτήσουμε έμπρακτα και υποστατικά την θεοειδία μας. Τι θέλουμε από εδώ? Όχι αφηρημένα. Απεντεύθεν, εφόσον είμαι θαφορής και όργανα της χάριτος και με τη θέλησή μας την οποία αποδεικνύουμε κάθε μέρα τη θέλησή μας, δεν υποχωρούμε από την θέση που μας τοποθέτησε η Θεία Πρόνοια. Αυτός μας ήλκησε, κάνει λάθη και μας έβαλε στη μερίδα του κλήρου των Αγίων. Απόδειξη ότι είναι αληθινόν αυτόν είναι τα εκατομμύρια των πατέρων μας οι οποίοι έκαναν υπακοή στο θέμα αυτό, πέτυχαν τον αγιασμό και την θέωση και είναι μάρτυρες σε εμάς τώρα και πρέσβεις για μας και μας βοηθούν με τις προσευχές τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ αμφιβολία ή ενδιασμός για μας τουλάχιστον. Δεν θα έχει δηλαδή περιγραφή η κατάκριση μας. Όταν έχουμε εκατομμύρια ήρωες αυτής της διαγωγής, ακριβώς απολύτως αυτής που σήμερα η χάρη του Θεού οικονόμησε να την κρατούμε και δεν την προδώσαμε. Αυτής λοιπόν της διαγωγής, αυτής του δρόμου λοιπόν, επέτυχαν εκατομμύρια και είναι οι σημερινοί Άγιοι, οι πατέρες μας, τους οποίους παρακαλούμε με την πρεσβεία τους να μας βοηθούν. Και το αισθανόμεθα. Λοιπόν, η πρακτική μορφή είναι από τώρα, από εδώ. Ότι μας λέει ο Κύριος μας, ο οποίος ήρθε εδώ προσωπικά και τούτο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ενώ δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτόν ο Θεός Λόγος. Αυτός ο οποίος με το νεύμα του κατασκεύασε τα πάντα. Με το νεύμα του τα διοικεί. Με το νεύμα του θα τα επαναφέρει στην ισορροπία. Ήταν ανάγκη να έρθει εδώ και να υποστεί την ατίμωση του εξευτελισμού της διαβολικής κακότητος. Έπρεπε να αποδείξει πρακτικά
σε εμάς που μας υπογράφει και μας παραδέχεται ως αδελφούς του, ως υιούς του και αδελφούς του, καταδέχεται να μας δείξει τον πρακτικό τρόπο. Εσεβάστε την ελευθερία της προσωπικότητός μας. Αυτό να το προσέξετε πολύ. Εάν μας διέταζε χωρίς να μας το δείξει με την πράξη, τότε η προσωπικότητα μας υποβιβαζόταν. Τότε είμαστε υπό εντολές και άρα δεν έχουμε προσωπικότητα. Βλέπετε, καταδέχεται, φοράει την φύση μας για να την αγιάσει που την μολύναμε εμείς. Και μπαίνει μπροστά πρακτικά, υποδύεται το ρόλο του μετανοούντος, επειδή εμείς είμαστε φορείς της μετανοίας. Και έτσι παραδειγματικά μας ελκύει ο πίσω του, που δεν έχουμε εδώ να πούμε, μα γιατί το είπαν, πώς θα το κάνουμε. Ξεκινάει να βλέπεις ο ίδιος από την υπακοή. Ούκ ήρθε να πείσω το θέλημα του εγώ, να το θέλημα του πέμψαν τον με πατρός. Να, η πρώτη βάση της μοναστικής μας ιδιότητας. Η υπακοή. Λοιπόν, από εδώ και εμείς ξεκινούμε. Γιατί βλέπετε, η αιτία της καταστροφής ήταν ο εγωισμός και η φιλαυτία. Αυτά ήταν η συντριβή. Τώρα λοιπόν ο Κύριος μας ερχόμενος εδώ πρακτικά τα κατήγησε αυτά. Τα νίκησε, τα κατήγησε και μας έδωξε ότι μπορούμε κι εμείς. Και βλέπε, λέτε, το μιμήθηκα τα εκατομμύρια των Αγίων. Και είμαστε αναπολογητοί. Τώρα λοιπόν και εμείς ξεκινούμε από εδώ, με την υπακοή. Γιατί εάν οι πρωτόπλαστοι έκαναν υπακοή, όπως τους είπε ο Θεός, δεν θα γινόταν οι πτώσεις. Και άρα δεν θα υπήρχε η φθορά στον κόσμο. Και ο θάνατος και ο αθλιώτης που υπάρχει τώρα. Γιατί να κάνουν παρακοή. Εγωκεντρισμός. Από εκεί θα γίνουν θεοί μόνοι τους. Και ήθελαν να πάνε να φάνε αυτό που τους είπε να απαγορεύεται. Όχι, εμάς μας αρέσει, θα το φάμε. Με τον εγωισμό και την φιλαυτία είναι οι πτώσεις. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αρχίσουμε από εδώ. Η μετάνοια μας είναι τούτη. Λοιπόν, αφού ξεκινούμε από την υπακοή και με την εκκοπή του θελήματος, είναι το βεβαιότερο σκαλοπάτι της ανεβάσεως. Διότι αν δια της υπακοής κρατήσουμε το νόημα της υπακοής στην πραγματικότητα του, τότε δεν έχουμε βούληση και θέληση δική μας. Οπότε τότε ούτε τα πάθη, ούτε ο διάβολος δεν μπορεί να μας κινήσει. Διότι για να γίνει κίνηση πρέπει να ανοίξει η πόρτα του παραλόγου. Για να ανοίξει η πόρτα του παραλόγου πρέπει να μπει μέσα μας στο συνέστημα. Δηλαδή να φύγουμε από την εξάρτηση και να αρχίσουμε μόνοι μας να σκεπτόμεθα για τον εαυτό μας. Μα εάν, μα γιατί, μα μήπως, μα έτσι. Εάν δεν ξέρει η πόρτα του συναισθήματος. Τότε μπαίνει ο διάβολος ελεύθερα και με τα πάθη που είχαμε παλιές συνήθειες λειτουργούν, μολύζουν τη Θεία Χάρη και χάναμε το σκοπό μας. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέχετε πολύ εις την υποκαή και υποταγή. Δεν είναι αυτά εντολές γιατί μας τις έχει πει ο γούμενος ή ξέρω εγώ το πρόγραμμα. Είναι το πραγματικό νόημα της αναπλάσεως μας. Το εφήρμοσε αυτός που ήρθε και σφάγει και μας αγόρασε με το αίμα του. Και το πέτυχαν, όπως είπα, οι Άγιοι Πάντες. Λοιπόν, όταν είστε προσεκτικοί στην υπακοή, τότε ταυτοχρόνως γεννάτε και ταπείνωση. Εκείνος που είναι υποτακτικός και δεν δέχεται ποτέ να κάνει δική του κρίση μια βουλή. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, αφού είναι τέτοιος, έπιασε το νόημα καλά και το κρατάει ενσυνείδητα, αυτή είναι πρακτική ταπεινοφροσύνη. Τότε αυτά ζητάει η Θεία Χάρις. Ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η Θεία Χάρις που είναι μαζί μας, όπως πολλάκι σας ερμήνευσα, εμείς την έχουμε την πλήν. Και από το βάπτισμα την πήραμε και από την κουρά. Κάθεται μαζί μας, αλλά περιμένει πάντοτε την προσωπική μας πρωτοβουλία. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν λοιπόν εμείς πρακτικά αποδείξουμε ότι μόνοι μας φύση είμαστε ταπεινοί, πιάσαμε το ταπεινώσει, το θέλουμε εμείς και γίναμε ταπεινοί διότι αυτό είναι η θέση μας, την οποία χάσαμε. Την ξαναβρίσκουμε με προσπάθεια.
και μένω με ταπεινή. Όταν λοιπόν μείνω με ταπεινή, τότε η Θεία Χάρις πλησιάζει μέσα μας και αρχίζει να μας δίνει ενέργειες που να μπορούμε και στο νου μας να σκεφτούμε καλύτερα, αλλά και στην δράση, σε δράση μας ευκολότερα. Πλησιάζοντας η Θεία Χάρις μέσω του ταπεινού φρονήματος, τότε ξυπνάει τον νου από την αναισθησία, από την εμπάθεια, από τις κακές συνήθειες. Το ξυπνάει στην διάκριση και αρχίζει και σκέφτεται ο νους ποιος είναι ο άνθρωπος, πού ήταν, πώς έπεσε και πού πρέπει να πάει. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτά τα πάρει ο άνθρωπος, τότε αφού ο νους σταθεί στη θέση του αυτού που τον έχει κάνει η Θεία Χάρις και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο και πολεμάει το παράλογο. Το παράλογο να καταλάβει είναι μια αμαρτία. Όταν όμως θα δει στη θέση του, αυτό πίσω το παράλογο. Δεν έχει θέση να μπει το παράλογο. Τότε η Θεία Χάρις ακόλυτα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και αρχίζει την ανάπλαση. Χάρις να το κάνει. Να καταργήσει τον παλαιό άνθρωπο από μέσα μας και να χτίσει τον νέο. Τότε ξυπνάει μέσα μας η Θεία Χάρις, μας ξυπνάει μέσα μας ζήλων και θέρμη. Και με αυτόν τον τρόπο να αποκτούμε ικανότητα δραστηριότητος και δεν δηλούμε μπροστά στον κόπο ή στην αμφιβολία. Διότι λειτουργεί μέσα μας ο Θείος ζήλος, η θέρμη αυτή της χάρτος και μας ενισχύει. Όταν λοιπόν προχωρήσουμε παραπάνω, κατάλαβες, τότε ξυπνάει μέσα μας ο πόθος και η αγάπη του Χριστού μας και μας λειτουργεί η προσευχή, μας ερεθίζει. Διότι αυτό είναι το καθήκον μας. Πρώτον μέρος διότι είναι το καθήκον μας που μας ανοίγει σαν λογικαότητα, κατομοίωση και εικόνα, αλλά ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιοι ουδέν. Μας λέει καθαρά ο Χριστός μας. Έχετε υπόψη σας ότι αν και με την παρουσία μου και με τα πάθη μου σας ελευθέρωσα και σας έλυσα από τα δεσμά και σας ελευθέρωσα από την καταδίκη του θανάτου, αλλά να ξέρετε ότι χωρίς η δική μου χάρη και ενέργεια μόλις σας δεν μπορείτε. Διότι εφόσον είστε πεπτοκότες, έχετε αποκτήσει εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά, δεν μπορείτε μόνοι σας, είστε εχμάλωτοι. Λοιπόν, αφού δεν μπορούμε μόνο μας, πρώτα να το φωνάξουμε αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος που είναι αληθινός και πραγματικός σωτήρας. Και επομένως αρχίζει μέσα μας, ο νους ξυπνάει και αρχίζει μέσα την ενέργεια της ευχής, της αδιάλειψης και μόνης ευχής. Όταν λοιπόν ο μοναχός προσπαθήσει να κρατήσει αυτά και θα του τα δώσει η αληθινή του υπακοή και αν κάνει κάποιο λάθος να το διορθώνουμε μετάνοια. Τελείως να αρνηθεί τελείως τις δικές του κρίσεις και γνώμες. Διότι αυτές ξυπνούν το συναίσθημα. Και όταν ξυπνήσει το συναίσθημα, τότε η Θεία Χάρη συστέλλεται. Διότι ξυπνάει, ο νους εχμαλωτίζεται πλέον και αρχίζει τις προτιμήσεις. Γιατί εκείνον, γιατί τούτον, αν είναι έτσι, γιατί να μην είναι έτσι, γιατί να είναι εκείνος, γιατί να μην είμαι εγώ. Βλέπετε, ξύπνησε το συναίσθημα, έφυγε ο νους από τη θέση του πλέον και λειτουργεί ο παλαιός άνθρωπος. Εμείς όμως που είναι η τέχνη μας και γι' αυτόν τον σκοπό είμαστε εδώ, με την υπακοή, την ακριβή υπακοή, κρατούμε την ταπείνωση. Με την ταπείνωση ξυπνούμε τον νου μας από τον εισαγμό του, αποκτά διάκριση. Μέσα μας ξυπνάει ο ζήλος, κατάλαβες, και της ενεργείας, αλλά και της προσευχής. Κρατούντας λοιπόν την θεία επίκληση και την προσευχή αδιάλειπτο μέσα μας, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Ακόλυτα λειτουργεί πρέα μέσα μας. Διότι την προκαλέσαμε εμείς με την ομολογία μας. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν. Γι' αυτό για να το πετύχετε όμως αυτό, παρακαλώ την αγάπη σας, θα εφαρμόσετε προσωπικό πρόγραμμα. Από την πρακτική μορφή των πατέρων μας που διαβάζουμε και βλέπουμε, είναι απαραίτητο στοιχείο. Γιατί ναι, μεν λέμε τώρα, εντάξει δεν θα το ξανακάνω. Λέμε τώρα έτσι θα κάνω. Μα εμείς ένα πολύ ωραία φύγαν όλα αυτά. Εκείνος που θα τα κρατήσει να μην φύγουν είναι ο προγραμματισμός. Ότι έχω πρόγραμμα. Βάσει του προγράμματος
πρακτικά δεν κάνω τίποτε άλλο. Δεν θα το αφήσω. Το πρόγραμμα μου είναι τούτο, ότι ετελείωσα να πούμε τη διακονία μου, θα πάρω τον προγραμματισμό της πνευματικής μου λειτουργίας. Αμέσως θα σταθώ να βρω πού έκανα λάθος και με συντριβή και ταπείνωση να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, και αν είναι βαρύτερο ακόμα και από τον ηγούμενο. Μετά θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με τον σύνολο αυτόν, επικαλούμενοι την Θεία Χάρη. Έτσι θα αυξηθεί μέσα μας, γιατί το πρόγραμμα μας οδηγεί. Δεν μπορείς να, όταν κρατάς το πρόγραμμα, θα έρθει μέσα μας ο πόλεμος. Ο πόλεμος και ο φυσιολογικός των εξωτερικών αισθησιών. Και ο εσωτερικός. Έρχεται ο πόλεμος ο εξωτερικός. Και πιάνει, τώρα είμαι κουρασμένος. Τώρα πονάω. Τώρα η μέση μου. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα νιστάζω. Όμως όταν είναι το πρόγραμμα, αυτά δεν μπορούν να σταθούν. Το πρόγραμμα λέει ότι τώρα τελείωσα τη διακονία μου. Θα πάω αμέσως στο δωμάτιό μου. Και θα αρχίσω εκεί την πνευματική μου εργασία. Θα σταθώ λίγο ελεύθερος να σκεφτώ πώς πέρασα την ημέρα μου. Πού έκαμα λάθη. Και ποιες ήταν οι αιτίες που τα έκαμα. Να αποκτήσω λάφυρον την πείρα και από πέρασε σήμερα να γίνομαι τελειότερος στην μάχη και τον πόλεμο. Οπότε η Θεία Χάρης βλέποντας αυτά, αυτή θα προκαλέσει την καθαρότητα της καρδίας, την ανάπλαση μας. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, τον προγραμματισμό να μην τον αφήνετε ποτέ. Όταν κρατείτε τον προγραμματισμό, και δεύτερον πάλι, στο θέμα της προσευχής σας, αλλά και των ακολουθιών, να προσέχετε πολύ τον νου. Στα όλα που ψάλλουμε, που διαβάζουμε, που ο νους να παρακολουθεί. Γιατί εάν τον έβαλε στο πρόγραμμα να πω, έλεγε ο Μεθαός κατά το μεγάλο σου, κατά το μισό κοιμό, ξάρει τον όνομα μου, επιβεβλήρωμε από τη σανομία του και το τέλειωσε. Από δε χάρη τι θα πάρει. Τίποτε δεν πήρε. Διότι ο νους δεν ήταν εκεί. Ο νους ήταν εχμάλωτος. Ακόμα και την ευχή. Όταν τη λέμε για να περάσει η ώρα, Κύριε Χριστέ, καμιά φορά κάνουμε και τη βία αυτή για να αποκτήσουμε την έξι. Αλλά ο σκοπός είναι ο νους να είναι πάνω στα λόγια. Για να αποδεικνύουμε ομολογιακά στον Χριστό μας ότι τον αγαπούμε, τον ζητούμε, τον προκαλούμε. Τον προκαλούμε, αυτό θέλει αυτός. Επικάλεσε με ενημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι. Επίτε και λείψεστε. Μας προκαλεί ο ίδιος. Λοιπόν, έτσι, όταν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο στην προσευχή μας εκεί στο δωμάτιο όμως που πάμε, μετά αφού δούμε τα λάθη μας και βάζουμε απόφαση. Α, για χτες επειδή ήμουν απρόσεκτος και έπιασα με περιέργεια να κοιτάω το τάδε και το τάδε, έπαθα αυτή τη ζημιά. Α, τώρα στο εξής ξανά περιέργεια. Μακρά από την περιέργεια. Για τον μοναχό η περιέργεια είναι μια μορφή που δεν έχει περιγραφεί. Αφού εμείς είμαστε νεκροί το κόσμο. Ακούσατε ποτέ κανέναν νεκρό να νοιάζεται τι κάνουν οι ζωντανοί? Εμείς οι μοναχοί είμαστε νεκροί το κόσμο. Επαθαίνει αυτό η αποταγή μας. Με το θέλημα μας δεν τα πετάξαμε όλα και φύγαμε. Και ήρθαμε εδώ στον τόπο της αμεριμνίας για να ασχολούμεθα μόνο με την αγάπη του Χριστού μας και μετά με την μετάνοια των σφαμάτων μας. Έτσι είναι λοιπόν. Όταν λοιπόν μέσα στο κελί του ο μοναχός προσέξει έτσι, τότε ξυπνάει περισσότερο μέσα του με την ησυχία του ο ζήλος εκεί. Διότι αρχίζει και κάνει προσευχή. Όταν βλέπετε ότι έρχεται μέσα σας και επιμένει η ακηδεία, η αμέλεια, οι παλιές σκέψεις και έρχονται πολεμάτε μέρα να καμιά φορά επιμένουν, τότε να αρπάζετε την αυτομεμψία, την πρακτική. Και λέτε στον εαυτό σας, ο καθένας, για μια στιγμή επιμένει ένας άσχημος λογισμός και ενώ προσπαθώ να το διώξω δεν ξεκολλάει. Τότε παίρνω την αυτομεμψία, την προσωπική και λέγω στον εαυτό μου, δεν ταλέπω, δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, καλό είδος εσύ. Αυτό είναι ένα ράπισμα κατά του διαβόλου που προκαλεί τη λύση της επιμονής. Την ίδια ώρα όμως αμέσως γυρίζουμε στην εξομολογητική προσευχή. Γυρίζουμε τότε με δέος, πανάγαθε, επουράνιε πατέρα μας.
Εσύ δεν με τράβηξες και με έφερες εδώ. Εσύ δεν με προώρησες από τα σπλάχνα του παππού μου. Κάνεις λάθος εσύ. Δεν με προώρησες, δεν με κάλεσες, δεν με δικαίωσες. Και αν είμαι τώρα εδώ και ανοίγω το στόμα μου και αναφέρω το όνομά σου, δεν είσαι εσύ που είσαι μαζί μου. Αφού ουδείς δυνατή υπήρ Κύριον Ιησού, είμαι πνεύματι Αγίω. Εγώ που αρνήθηκα και είμαι εδώ αυτοεξόριστος και χαίρομαι στην εξορία και στην κακοπάθεια, είναι δική μου πολύ καριά. Δεν είσαι εσύ που τα κάνεις που είσαι μαζί μου. Εγώ με θυμών πάσα στη μέρα σου, λέει. Ο και άσο εμάς ορφανούς, πόποτε. Βλέπετε, έτσι είναι. Τότε λοιπόν με την εξομολογητική προσευχή, έτσι αμέσως ανακτάτε τα δυνάμεις σας, αισθάνεστε τον παλμό της αγάπης του. Διότι με την εξομολογητική προσευχή το αποδείξατε ότι τον αγαπάτε, το αποδείξατε ότι συγγνώμη για το λάθος μου, δεν το θέλω, αλλά επιμένω, δεν θέλω την άφεση μόνον, θέλω και την ίαση. Είναι ένα είδος, οι πατέρες καμιά φορά το λένε αυτόν, επενετή ανέδεια. Αλλά πόσο χαίρεται ο πατέρας μας όταν ακούει να του λέμε «Πανάγαθε, αυτά τα λάθη που έκανα τα ομολογώ και δεν τα θέλω. Σου ομολογώ ότι εσένα θέλω μόνο. Το Πανάγιο σου θέλημα θέλω. Αλλά εκεί που δεν μπορώ σε παρακαλώ, κράτησε με από το χέρι. Γιατί μόνος μου δεν μπορώ». Και έτσι αυτόν τον τρόπο τον δέχεται. Και τότε αρχίζει μέσα και λειτουργεί η προσευχή. Λειτουργεί η προσευχή με ειρήνη, με γαλήνη και με αίσθηση. Τότε φουντώνει ο ζήλος περισσότερο και η θέρμη μέσα μας. Και είναι ο ζήλος και η θέρμη είναι όπως είναι στα μηχανήματα τα καύσιμα, το ρεύμα. Τότε δεν κουραζόμεθα όταν προσπαθούμε να πολεμήσουμε το παράλογο. Το παράλογο είναι τα πάθη, οι κακές συνήθειες τις οποίες συναντήσαμε, είδαμε και ακούσαμε. Και ο διάβολος τα εργαλεία του και με αυτά δεν κατέβει να μας φράξει το δρόμο. Εμείς όμως ακριβώς αντιστεκόμεθα. Και αυτή η αντίσταση που κάνουμε, αυτή είναι η πρακτική ομολογία. Αυτό θέλει η χάρις. Όταν αυτό το πάρει χάρις, τελείωσε. Θα κάνει την κάθαρση της καρδίας, θα δώσει την ελευθερία και θα μας δώσει μέσα μας την ενέργεια της αγάπης του Χριστού μας που να αισθανόμεθα ότι είμαι μέσα στον παράδεισο. Αφού η βασιλεία του ουρανού το συμφωνέστη. Όταν λοιπόν η Θεία Χάρη μέσα μας κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, αυτό είναι ο παράδεισος. Τότε ο μοναχός αυτός δεν αισθάνεται τίποτε στον κόσμο τούτον. Ούτε νοιάζεται τίποτε. Ούτε αισθάνεται. Ούτε φοβάται. Ούτε θέλει. Περιμένει με λαχτάρα να ανοίξει πόρτα να φύγει. Να πάει στον πατέρα του. Αυτά είναι τα προϊόντα της μοναστικής μας ενεργείας. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Μακριά από την περιέργεια. Και τη μεταξύ μας ανεκτικότητα. Μαζευτήκαμε εδώ, γίναμε ένα χωριό. Επαβλέπετε, είμαστε πολλά πρόσωπα. Στη μορφή μοιάζομαι. Αλλά στις ιδέες δεν μοιάζομαι. Άλλος άνθρωπος είναι φιέστερος. Άλλος είναι μαρθακότερος. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία θα προκαλούν οπωσδήποτε μεταξύ μας διαφωνίες, ξέρω εγώ, παρεξηγήσεις και αυτά. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Αυτά όλα ναι μεν γίνονται τη ενεργεία του παραλόγου, αλλά δεν είναι ως ούτε πιστευτά ούτε αληθινά, ούτε τα θέλουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε μεταξύ μας την αγάπη. Είπε κάτι και μας υποβίβασε ο αδελφός. Μα εδώ μαθαίνουμε ότι οφείλουμε να τα ψυχάς υπέρ των αδελφών ημών τι θένε. Εδώ μας διατάζει ο πατέρας μας όταν κινδυνεύει ο αδελφός μας να πεθάνουμε εμείς για να ζήσει αυτός. Το πλήρωμα της αγάπης. Αυτό που έκανε αυτός για μας. Και τότε πώς θα τον παρεξηγήσω όταν έχω αυτή τη βάση. Ότι εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε. Ανεχόμενοι αλλήλοι σε σπλάχνη Χριστού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Μη δεις το εαυτό ζητήτο. Αλλά το του εταίρου όπως σωθόμεν. Όλα αυτά είναι εντολές που είναι οι βάσεις της ενεργείας μας, της πρακτικής μας, ακριβώς εργασίας του επαγγέλματός μας. Λοιπόν, γι' αυτό προσέχετε πολύ. Γιατί αν μέσα στη ψυχή μας δεχθούμε μονφύρ κατά του αδελφού, χάρη δεν λειτουργεί. Σας το λέω υπεύθυνα αυτά.
στο λέω υπεύθυνα, όχι μόνο δηλαδή έκανα παραγγελία μια μέρα σε μια ευλαβεστάτη κυρία και το έπιασε το νόημα αυτό και λέει μια μέρα γέροντα βρέθηκα σε ένα τόπο που μια κυρία που ήταν έτσι σαν διεστραμμένη έκαμε μια μεγάλη αδικία στην αδερφή μου, την κατέστρεψε και μέσα μου εγώ άγγιξα και είπα δηλαδή εγώ άγγιξα σαν να την εμίσησα την αποστράφηκα και εγώ άγγιξα και γέροντα από εκείνη την ώρα έχει τώρα τόσες ημέρες που σου μιλήσω δεν μπορώ να πω κύριε λέξω με εγκατέλειψε ο Θεός. Δεν ήταν ανάγκη να μην στο πει η γυναικούλα αυτό. Αυτό όλοι μας το πάσχομαι. Δεν δέχεται η χάρις μπομφή. Διότι εφόσον είμαι θα αντίτυπα του προτύπου και εφόσον είμαι θα ή προς τον πατέρα και εφόσον λέει γίνεστε Άγιοι ό,τι εγώ Άγιος είμαι. Πώς θα γίνουμε Άγιοι όπως είναι αυτός όταν έχουμε μομφή κατά του άλλου. Εκείνος που έχει μομφή κατά του άλλου πρέπει να εξετάσει. Είναι αυτός τέλειος και αναμάρτητος. Υπήρξε ποτέ άνθρωπος στη ζωή, αυτή που ζούμε, αλάνθαστος και αναμάρτητος. Αυτό λοιπόν να είναι μια αιτία που να μην πλανάται κανείς. Έκαμε ο αδερφός μου σήμερα ένα λάθος. Μα ξεχνάς εσύ ότι από τη γέννηση σου μέχρι τώρα ολολάθη κανείς. Τα ξέχασες τα δικά σου και έπιασες εκείνον το ένα. Βλέπετε είναι πρακτικοί τρόποι που με ταπεινόν φρόνημα και με αυτομεμψία κρατούμε τη θέση μας να μην μας παρασύρει η έννοια του παραλόγου. Και ο διάολος δεν κοιμάται, ούτε κουράζεται, ούτε νιστάζει. Με λύσεις σαν πολεμάει, να μας φράξει τον δρόμο. Αλλά εμείς δεν θα τον ακούσουμε. Εμείς δεν θα τον ακούσουμε, θα ακούσουμε τον Χριστό μας, τον Πατέρα μας. Διότι το καθήκον μας είναι τούτο, αφού μας το είπε μόνος του. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπούμε τον Θεό. Η πρώτη και κυρία εντολή αυτή είναι. Μάμα λέει, μα εκείνο σε στήνω αγαπώμε. Ο έχοντα σαν τον άλλο και τηρών αυτά. Άρα λοιπόν η τήρηση των εντολών είναι έμπρακτο απόδειξη ότι αγαπούμε τον Θεό. Εάν τούτο δεν έγινε, είναι ψέματα που λέμε. Και η τήρηση των εντολών τώρα τι είναι. Ακριβώς. Είναι να μας διδάξει μέσα μας, η τήρηση των εντολών, μας ξεσκεπάζει και φαίνονται μέσα μας όλος ο νόμος της διαστροφής. Όλες οι εντολές είναι για να ρυθούμε τον παλιάνθρωπο. Ας οι εντολές όταν τις ερευνήσουμε και καταλάβουμε ότι είναι καθήκον μας, τότε ξεσκεπαζόμαστε και βλέπουμε ότι ζει μέσα μας ο εγωισμός, η παλιάνθρωπιά, η αδικία, η ατιμία, το μίσος, η αληθικότης. Όλα αυτά λοιπόν, αυτά καταργούν οι εντολές. Οι εντολές δεν είναι προσταγές του Θεού που θέλει κάτι να του δώσουμε. Από πατρική στοργή μας άνοιξε να δούμε μέσα μας τις πληγές μας και με μία ανεκάστην εντολή που τηρούμε η χάρη του Θεού ξεριζώνει αυτή τη διαστροφή που είναι μέσα μας. Αυτό είναι το νόημα. Ο έχοντας εν τον άνθρωπο και τηρών αυτάς γίνωσε στην αγαπώμε. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας με το πρόγραμμα μας των προσωπικών, τον εαυτό σας και μακρά από την περιέργεια. Πολεμήστε την περιέργεια. Γιατί θέλετε να δείτε και να ακούσετε έξω από τον εαυτό σας, τι μας ενδιαφέρει μας. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Εμείς που αρνηθήκαμε την μητέρα που μας γέννησε. Εμείς που αρνηθήκαμε την προσωπικότητα μας. Και δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, τι μας αρέσει. Θα κάτσω τώρα σαν ηλίθιο να κοιτάω τι κάνει αυτός, γιατί κάνει εκείνος, τι κάνει έτσι. Περιέργεια. Αυτά όλα είναι του παλιού ανθρώπου συστήματα. Εμείς όμως οι μοναχοί γι' αυτό το σκοπό ήρθαμε εδώ. Να τα ξεριζώσουμε. Και έτσι η μητέρα χάρη που είναι μέσα μας θα ξεριζώσει όλον τον παλαιό άνθρωπο και θα χτίσει τον κενό. Και έτσι θα φορέσουμε τον Χριστό μας και θα πάμε με θάρρος και παρησία να πέσουμε στην αγκάλι του. Διότι αποκτήσαμε τη θεοαχιστία. Την αποκτήσαμε, καταλάβετε, συγγενικά. Γιατί φόρεσε τη φύση μας. Κατάλαβες. Και αυτός είναι τώρα που επέλεφερε στην φύση μας όλη τη θεοειδία και μας επανέφερε όπως αρχικά μας έκαμε στο κατοικό να και ομοίωση
Και επειδή τα μπερδέψαμε, ήρθε ο ίδιος και μας επανέφερε στη θέση του κατομοίωση. Και αυτή είναι η θεοειδία. Γι' αυτό έτσι παρακαλώ την αγάπη σας, μην με βαραίνεστε που επαναλαμβάνω πολλές φορές. Αλλά είναι ότι θέλω έτσι να φανώ χρήσιμος, να σας ξυπνήσω. Είστε νέοι ακόμα εσείς. Και λείπει πολλές φορές η πείρα. Εμείς είμαστε παλαιότεροι και έχουμε δει μεγαλύτερες μορφές κρούσεως. Κατάλαβες, και συμπλογής και σκανδάλων και παρανόμων και αλλοιώσεων και τρεπτότητων. Είδαμε ότι όλα αυτά είναι ρευστά και βρεστά. Όλα πέρασαν. Δεν ήταν αυτά. Και έμεινε η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις μαζί μας και σπαρτανάει μέσα μας ο έρωτας και η αγάπη του Χριστού μας και περιμένουμε με αγωνία, με νοσταλγία την ώρα του θανάτου. Ανοίξει πόρτα να φύγουμε, να πάμε να βρούμε τον πατέρα μας, να ορμήσουμε μέσα στην αγκαλιά του, να τον ευχαριστήσουμε για την αγάπη του και να μείνουμε μαζί του όπως το θέλει. Δεν θέλει να είναι μόνος. Γέννητο, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον.